την ικανοποίησή του για τον επαναπατρισμό των δύο εικόνων που είχαν κλαπεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως του Θεοτόκου στο Μακρίνο του Ζαγορίου, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Πρόκειται για τις εικόνες μεγάλου μεγέθους του Παντοκράτορα και της Παναγίας Πορταΐτισσας από το τέμπλο της Εκκλησίας, χρονολογούμενες το 18ο αιώνα, που εντοπίστηκαν τον Απρίλιο του 2020 να πολλούνται από οίκο δημοπρασιών στη Γερμανία. Οι δύο εικόνες που είχαν κλαπεί μαζί με άλλα αντικείμενα τον Νοέμβριο του 2007 από την Ιερά Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου ήταν καταγεγραμμένες και φωτογραφημένες από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και μετά την κλοπή τους είχαν αναρτηθεί στην βάση αναζητούμενων έργων τέχνης της Ιντερπόλ. Τον Απρίλιο του 2020 εντοπίστηκαν από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής στο πλαίσιο ελέγχου καταλόγου δημοπρασίας που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον ίδιο μήνα στον Ντίσελντορφ. Με δεδομένη την πλήρη τεκμηρίωση των έργων, η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της Ιντερπόλ και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιστραφούν οι εικόνες και να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Είναι ένα θέμα που απασχολεί από το 2009 την περιοχή μας επίσημα. Οι κλοπές γινόταν συνέχεια και για πολύ μεγάλο διάστημα. Όλα αυτά τα κέντρα ήταν τόσο εντός εισαγωγικών σίγουρα και αφηνιασμένα και έβαζαν όλες τις εικόνες αυτές στο διαδίκτυο αναρτημένες. Έτσι βρήκαμε την αρχή και το τέλος με την ανάρτηση της τότε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και αυτόν τον αγώνα τον κάναμε αρχικά μόνοι μας και στη συνέχεια με την αρχή διαπίστευσης από το Υπουργείο Πολιτισμού, στους οποίους λέω και ένα ευχαριστώ για τη συνεργασία. Πριν λίγες ημέρες, μάλιστα, στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των κλεμμένων εικόνων που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων, τόσο ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, όσο και ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, στις μαρτυρικές καταθέσεις τους είχαν αναφερθεί στις συγκεκριμένες εικόνες και στις προσπάθειες για τον επαναπατρισμό τους, με δεδομένο πως η ίδια η Διευθύντρια του Οίκου Δημοπρασιών του Ντίσελντορφ επιθυμούσε να τις παραδώσει. Ο Οίκος Δημοπρασιών αυτός είχε και άλλες εικόνες και από, την ίδια, και από το ίδιο το μοναστήρι του, την Ιερά Μονή Κοιμήσεως του Θεοτόκου του Μακρίνου, αλλά έχει παράδειγμα τα βημόθυρα και άλλες εικόνες από τον Ελαφότοπο, έχει από τα κάτω παιδινά. Όλα αυτά όταν πολύ παλιότερα μέσω, προσφύγαμε εμείς και μέσω της Εισαγγελίας Ιωαννίνων ζητήθηκαν, δόθηκε η απάντηση ότι τα αγόρασε Ρώσος πολίτης, είναι αρκετά, τα οποία τα έχει δωρήσει το Ρώσικο Πατριαρχείο. Και αυτά διεκδικούνται από μας. Τώρα, για πολύ καιρό ο οίκος αυτός έπαιρνε με ένα τηλέφωνο τον Μητροπολίτη αλλά και τον κύριο Σικουβέλο να πάνε να τα παραλάβουμε εμείς. Ο υπουργός μας είπε ότι επειδή μπορεί να έχει και ποινικές ευθύνες στο θέμα, το καλύτερο είναι να παραλυφθούν από το ελληνικό προξενείο το Ντίσελντορφ και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορεί ό,τι χρειαστεί να εγείρει αύριο το ελληνικό δημόσιο. Άλλωστε ένας από τους κατηγορούμενους που είναι αείμνηστος τώρα στη δίκη είχε σχέση με την περιοχή εκεί.